Και επίσημα στο τραπέζι πέφτει ο εμβολιασμός παιδιών από 5 μέχρι 11 ετών με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να συνέρχεται αύριο για να θέσει το όλο θέμα επιτάπητος. Αναμένοντας τη μεγάλη απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη δόση για τα παιδιά 5 με 11 ετών. Την ίδια ώρα όλο και περισσότερο αυξάνονται οι ροές προς τα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης για εμβολιασμούς πολιτών, γεγονός που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Υπουργείου Υγείας, το οποίο επιθυμεί να εμβολιαστούν όσο το δυνατό περισσότερα άτομα. Για την ώρα οι αριθμοί προκαλούν ικανοποίηση, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έγιναν μέσω των κέντρων walk-in πέραν των 130.000 εμβολιασμών. Μόνο από τα walk-in έχουμε φτάσει γύρω στις 133.000 και έχουμε πλησιάσει μόνο την τρίτη δόση της 80.000, μα μόνο αυτά τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Υπουργείου Υγείας δόθηκαν στοιχεία για τους εμβολιασμούς και όπως προκύπτει μέχρι χθες, το 67,3% του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως. Το ποσοστό των πολιτών 18 και άνω που εμβολιάστηκαν αγγίζει το 80,8%. Για τις ηλικίες 16 μέχρι 17 ετών εμβολιάστηκε το 41,3%, ενώ για τις ηλικίες 12 μέχρι 15 ετών εμβολιάστηκε το 28%. Επίσης με την ενισχυτική δόση εμβολιάστηκε το 13,6%. Πάντως κατά τις πρωινές ώρες σε διάφορα κέντρα παρατηρήθηκε συνωστισμός λόγω της μαζικής προσέλευσης πολιτών για εμβολιασμό. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή των νοσηλευτικών υπηρεσιών, τέτοιες εικόνες παρατηρούνται τις πρωινές ώρες και κυρίως στα μικρά εμβολιαστικά κέντρα. Ως εκ τούτου τόνισε ότι οι πολίτες είναι καλύτερα να προσέρχονται στα walk-in κέντρα μετά τις 8 το πρωί. Στο μεταξύ, εν αντιθέσει με χθες, στο εμβολιαστικό κέντρο της κρατικής έκθεσης η εικόνα ήταν σαφώς καλύτερη με τους πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μισή ώρα περίπου, 3/4, παρά να κινδυνεύεις, καλύτερα να καθυστερήσεις λίγο. Σύνορα είναι τέλειωσα. Ναι, πολλά εντάξει. Περίπου 20 λεπτά. Νομίζω όμως προχωρούν. Άμα έχεις λίγη υπομονή, προχωρούν. Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να ανάψει το πράσινο φως για να υπάρξουν walk-in εμβολιασμοί στα σχολεία, ενώ το ίδιο αναμένει και για τους walk-in εμβολιασμούς σε στρατόπεδα. Γίνεται προγραμματισμό να πάμε σε όλα τα πανεπιστήμια την επόμενη εβδομάδα κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο και επίσης αναμένουμε σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας να μας δοθούν τα 3 στρατόπεδα, πότε θα πάμε για να κάνουμε τα walk-in. Παράλληλα από τον Ιανουάριο στη Φαρέτρα της Κύπρου για τη μάχη κατά του κορονοϊού θα προσθεθούν και τα αντιϊκά χάπια. Η Κύπρος θα λάβει 8.000 χάπια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος νοσήσει με τον κορονοϊό σε διάστημα 5 ημερών θα πρέπει να λαμβάνει αυτό το χάπι 2 φορές την ημέρα, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να χρειαστεί νοσηλεία. Λίγες ώρες πριν από τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο.